Το προϋπολογισμό, τον οποίο κατέθεσε τότε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή στο τέλος του 2008, προέβλεπε έλλειμμα για το 2009 2%. Και εν τέλει το έλλειμμα του 2009 ήταν 15,4%. Έκαναν λάθος 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πρωτοφανή δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το 2011 το έλλειμμα πρέπει να φτάσει το 7,4% από 9,4% φέτος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ να μειωθεί στα 17 δισεκατομμύρια το 2011. Η ύφεση προβλέπεται και το 2011 κατά 3%, ενώ και το 2010 θα είναι 4,2% ύφεση, ενώ το 2012 θα είναι θετική η ρυθμή ανάπτυξης στο 1,1%. Η ανεργία το 2011 θα φτάσει στο 14,6% από 12,1% φέτος και το 2012 στο 14,8%. Ενώ και σε επενδύσεις υπάρχει μείωση το 2011 κατά 7,5% από 17,4% φέτος. Έρχεται αύξηση των ΦΠΑ από το 11 στο 13% αλλά και μείωση σε φάρμακα και τουρισμό από το 11 στο 6,5%. Δεν θα υπάρξει όμως μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Ενώ θα ανασταλεί τοποθετήσεις για την πρώτη κατοικία για τα 2 επόμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι δύσκολα και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να μειωθούν μισθοί και συντάξεις. Τα επόμενα χρόνια και το 2011 και το 2012 θα χρειαστεί να μειώσουμε τη σπατάλη, δηλαδή το μέγεθος του δημοσίου τομέα. Η πρόκληση είναι να αλλάξουμε το σκληρό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης συνολικά, αλλά και σε κάθε Υπουργείο. Το μεγάλο μαχαίρι έρχεται στις 10 κατά κύριο λόγο με μία ανανεώση συμβάσεων, μετατάξεις και μειώσεις μισθών πάνω από το 40%. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θέλει να πάρει το κράτος από τη μείωση των δαπανών στην υγεία, 800 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των δαπανών στις 10, 150 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των κοινωνικών επιδομάτων αφού θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια, 200 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση δαπανών στο δημόσιο, ενώ από τη μείωση των συμβάσεων στο δημόσιο κατά 10.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να εξοικονομήσει 100 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια ευρώ θα μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες. Δεν είναι λογικό να έχουν οι ΔΕΚΟ έλλειμμα το 2009 1,7 δις ευρώ ίσο με όσα εξοικονόμησε το ελληνικό κράτος από την περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Προϋπολογισμός που εδράζεται σε αβάσιμες παραδοχές, που περικλείει μη ρεαλιστικές προβλέψεις, που περιλαμβάνει πρόσθετα εντός και εκτός μνημονίου μέτρα. Όσον αφορά τα έσοδα, αυξάνονται τα παράβολα δικαστηρίων και το κράτος θα πάρει 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα αυξηθούν τα έσοδα από το λαθρεμπόριο καυσίμων κατά 190 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση στα έσοδα φιλοδοξεί να έχει το Υπουργείο από φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Εξισώνεται ο φόρος πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από τις 15 Οκτωβρίου του 2011, ενώ θα χορηγείται και επίδομα θέρμανσης 400 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Έφεραν έναν προϋπολογισμό άγριας ληστείας όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η κυβέρνηση κατέθεσε τον πιο κοινωνικά άδικο και σκληρό προϋπολογισμό.